σχολεία. Ας το κάναν από πιο πριν και ας προσέχαμε πιο πριν. Πάμε να ακούσουμε την κυρία. Λες για τους βουλευτές, λες. Διονύση, ξαφνικά βλέπω ερωτήσεις και ερωτήσεις και ερωτήσεις και τα παιδιά δεν έχουν ξεκινήσει σχολείο. Θα έπρεπε να είχαν. Το είχαν δει το θέμα. Βέβαια. Ας ακούσουμε την κυρία Ανδριώτη όμως τι μας λέει και πότε θα ομολοποιηθεί η κατάσταση. Τώρα μου την ίδια ακριβώς μέρα και ξεκίνησε τη διαδικασία της δεύτερης φάσης που είναι η ανάγνωση των υποψηφίων αναδόχων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κτλ. Το θετικό μήνυμα που έχουμε από αυτή την ιστορία είναι ότι υπάρχουν αρκετές υποψηφιότητες αναδόχων, πράγμα που σημαίνει ότι η δεύτερη φάση, όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση, ευελπιστούμε να μην υπάρχουν κενά, να μην υπάρχουν δηλαδή άγονες γραμμές πολλές. Από ό,τι πληροφορία μας έδωσαν, περίπου 25 άτομα έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για άδοχη. Καλό είναι το νούμερο αυτό, διότι θέλω να πω ότι ένας ανάδοχος μπορεί να έβαλε υποψηφιότητα για πολύ περισσότερες από μία διαδρομές, και για 10 και για 15 διαδρομές. Άρα το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Από την άλλη πλευρά, η δέσμευση που υπάρχει από την κυβέρνηση είναι ότι η τροπολογία, η οποία δεν ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή για τεχνικούς λόγους, επειδή δεν υπήρχε νομοσχέδιο για να ενταχθεί, θα ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα με αναδρομική ισχύ, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και εμείς έχουμε κάνει αρκετές επικοινωνίες, έχουμε ξεκινήσει και κάνει αρκετές επικοινωνίες με τους μεταφορείς, ούτως ώστε να ξεκινήσει από αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά η αποκατάσταση της μεταφοράς των μαθητών.